Τσουνάμι ελλείψεων, υποστελέχωσης και παρετήσεων έχει συνεπάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με υγειονομικούς, οι οποίοι εξηγούν πως το σκηνικό που διαμορφώνεται και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης χαρακτηρίζεται τουλάχιστον απογοητευτικό. Όλες οι υπηρεσίες που λέγαμε ότι ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτή τη στιγμή καταραίουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σύστημα υγείας και για τους χρήστες των υπηρεσιών. Με φόντο το δημόσιο αγαθό, την υγεία που καταραίει, σωματεία και φορείς ενώνουν δυνάμεις με στόχο ένα ισχυρό και αξιοπρεπές, όπως λένε, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πλέον το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο πανηρακλειώτικο απεργιακό συλλαλητήριο στις 21 Μαΐου. Όλοι μαζί στις 21 του Μάη και με αφορμή την πανδημοσιοπαλληλική απεργία, το Ηράκλειο εκείνη την ημέρα να βουλιάξει από χιλιάδες κόσμο που θα πει κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία. Για σοβαρή υποβάθμιση των νοσοκομείων έκαναν λόγο και οι συνταξιούχοι που έδωσαν το παρόν στη σύσκεψη. Οι ίδιοι τονίζουν πως η υγεία δεν απασχολεί μόνο γιατρούς και ασθενείς, αλλά όλη την κοινωνία. Συνταξιούχοι, σαν κοινωνική ομάδα, είμαστε οι πρώτοι που βιώνουμε τις συνέπειες ενός υποστελεχωμένου και ενός ιδιωτικοποιημένου συστήματος υγείας. Δυστυχώς, σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι δομές υγείας γενικότερα, τα δημόσια νοσοκομεία παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ας πούμε, φύγανε 5-6 γιατροί από το κέντρο υγείας που δουλεύω, ειδικοτήτων, και δεν αντικαθίσταται. Ποιο κέντρο υγείας ήταν? Στο Ηρακλείου. Εγώ τελειώνω, παίρνω σύνταξη το Δεκέμβρη. Δεν πρόκειται να αντικαθιστάθω, είμαι ακτινολόγος. Το ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά την οποία κάνω εγώ, δεν ξέρω, δεν έχει, ούτε καν έχει προκηρυχθεί θέση. Παγνή και Βενιζέλιο δέχονται συνεχή χτυπήματα, όπως εξηγούν σωματεία, ενώ και οι υγειονομικοί καλούνται πολλές φορές να ξεπεράσουν τις ίδιες τις δυνάμεις τους με εξαντλητικά ωράρια και εφημερίες. Εγώ αυτό που εκτιμώ είναι ότι ο στόχος δεν είναι να γίνει το Βενιζέλιο ένα κέντρο υγείας, το να γίνει μια ακριβή ιδιωτική κλινική, καθώς στο επόμενα χρόνια προγραμματίζεται η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχουν έρθει καινούριος εξοπλισμός, παράδειγμα στεφανιογράφος, ο οποίος είναι λειτουργικός, αλλά δεν μπορεί να το δουλέψει στο νοσοκομείο καθώς δεν έχει προσωπικό. Και ειδικά τώρα στο διάστημα που πλέον θα υπάρχει και ο τουρισμός. Φανταστείτε τώρα ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα οι ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στα ΕΠΤΕΠ και των δύο νοσοκομείων και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι. Γιατί αύξηση μιλάμε? Μιλάμε για, σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον ένα 20%. Ένα ακόμα αγκάθι και τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία σύμφωνα με γιατρούς δείχνουν με κοινικό τρόπο πως μόνο ο έχων χρήματα μπορεί να εξυπηρετηθεί, μετατρέποντας τον ασθενή σε πελάτη. Τα απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή είναι, αν θέλετε, απόδειξη το τι κοινωνία θέλει να χτίσει η κυβέρνηση, μαζί βεβαίως και με τους προηγούμενους που είχαν ξεχάσει να καταργήσουν αυτόν τον νόμο. Μια κοινωνία που όποιος έχει λεφτά θα ζει και όποιος δεν έχει θα πεθαίνει. Όπως τονίζουν οι γιατροί, όσο οι δομές και τα νοσοκομεία κρέμονται σε τεντωμένο σκηνή, τόσο το ΕΣΥ θα καταραίει.